Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον βουλευτή και αντιπρόεδρο του ποταμιού, τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά. Καλημέρα σας, κύριε Μαυρωτά. Καλημέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο για την επικαιρότητα, αυτό που είδαμε το πρωί για τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το σπίτι του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κύριου Τογιάκου. Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα είναι κατά τη γνώμη μου ενδεικτικά έτσι ενός κλίματος που επιχειρείται να δημιουργηθεί, ενός κλίματος έτσι ανασφάλειας, ασφαλώς καταδικαστέα. Από την άλλη μεριά όμως αυτό που πιστεύω είναι ότι η δικαιοσύνη γενικά έχει κάνει και θα συνεχίσει να κάνει το έργο της έτσι ανεπηρέαστη από τέτοια γεγονότα. Βέβαια τώρα το κλίμα ανασφάλειας που λέτε έκανε αίσθηση εχθές ο τραυματισμός στο δικαστήριο. Στα δικαστήρια των τεσσάρων αστυνομικών. Ναι, γενικά νομίζω ότι θα πρέπει να πάψει να εμπεδώνεται αυτό το, ας το πούμε, το καθεστώς της απραξίας, της ατιμωρησίας απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες, γιατί πάντα, επειδή είμαστε η χώρα του μέτρων άριστον, πηγαίνουμε από το άσπρο στο μαύρο. Δηλαδή το έχουμε ξεχάσει αυτό που λέγανε οι αρχαίοι προγονείς μας. Και από εκεί ξέρω εγώ που λέγαμε καταστολή, τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο που έχουν γίνει, για παράδειγμα, ας το πούμε, αυτοί που θα έπρεπε να ελέγχονται έχουν γίνει ελεγκτές. Και από αυτοί που θα έπρεπε να ελέγχουν έχουν γίνει ελεγχόμενοι. Με διάφορα περιστατικά αφορμή το λέω αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει το σύστημα νομίζω να ισορροπήσει και ο καθένας να παίζει το πραγματικό του ρόλο. Θεωρείτε δηλαδή ότι και οι αστυνομικοί έπρεπε να ενεργήσουν? Εγώ θεωρώ ότι γενικά οι αστυνομικοί πρέπει να έχουν σαφείς οδηγίες από πάνω, από την αρχή τους και από την πολιτική ηγεσία, για το πώς αντιμετωπίζουν τέτοιες περιπτώσεις, χωρίς να δίνουν την αίσθηση, ας το πούμε, ότι είναι ένας σάκος του μπόξ. Επειδή ανέφεραν οι συνδικαλιστές τους χθες διάφορες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ότι οι αστυνομικοί που βρίσκονταν εκεί πήραν κάποιον τηλέφωνο, δεν ξέρουν ποιον, και μετά προσπάθησαν απλά να σταματήσουν το γεγονός, αλλά δεν προέβησαν σε συλλήψεις κτλ. Εσείς λέτε ότι πρέπει οι αστυνομικοί να έχουν μία οδηγία την οποία σίγουρα θα την ακολουθούν χωρίς ένα τηλέφωνο πρώτα στους ανωτερούς τους. Εντάξει, υπάρχουν πρωτόκολλα, ας το πούμε, αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων, φαντάζομαι, στην ελληνική αστυνομία. Το τι κάνουν σε κάθε περίπτωση, αν κάτι ξεφεύγει από τα προδιαγεγραμμένα, τότε ασφαλώς και πρέπει να πάρουν οδηγίες. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει λίγο να θεωρηθεί αυτή η στάση του σάκου του μπόξ, που δεν κάνουμε τίποτα παιδιά, δεν αυτό, δεν αντιδρούμε κτλ. Γιατί αυτό δημιουργεί και στην κοινωνία μια έτσι γενικότερη ανασφάλεια και αποθρασύνει όσους θέλουν να παίξουν διάφορα παιχνίδια. Τώρα σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε ανακατατάξεις και την άνοδο της ακροδεξιάς, και έχουμε και τις ευρωεκλογές μπροστά μας που θα έχουμε και μία πρώτη εικόνα, κύριε Μαυρωτά. Ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτές οι ευρωεκλογές είναι πολύ πιο σημαντικές των τελευταίων δεκαετιών. Νομίζω ότι θα αναμετρηθούν δύο κυρίαρχα ρεύματα. Το ένα ρεύμα θα είναι αυτό που θα λέει ότι για να προχωρήσει η Ευρώπη χρειάζεται, ας το πούμε, περισσότερη ολοκλήρωση, δηλαδή περισσότερη Ευρώπη θα είναι η λύση, και η άλλη λύση που είναι από τα πιο, ας το πούμε, εθνικιστικά, ίσως ξενοφοβικά κράτη, που λέει η λύση είναι να κλειστούμε πάλι στα εθνικά μας κράτη, περίκλειστοι, και ο καθένας να κοιτάζει μόνο τα του οίκου του. Νομίζω ότι σαφώς οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να συνταχθούν με το πρώτο ρεύμα, και σε αυτό το πλαίσιο είχε πάει χθες και ο Σταύρος Θεοδωράκης στο Παρίσι για να κάνει επαφές στο Φόρουμ Ειρήνης. Ναι. Ακριβώς. Και με το En Marche, το ρεύμα Μακρόν, που πάει να δημιουργήσει έναν τρίτο πόλο μαζί με, δίπλα δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δίπλα στους Σοσιαλδημοκράτες, να υπάρχει και ένα ρεύμα στο κέντρο, στο προοδευτικό
κομμουνιστικό κέντρο που θα είναι το ρεύμα Μακρόν, ίσως μαζί με τους φιλελεύθερους, με μια ομπρέλα και με μια ατζέντα υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής και ολοκλήρωσης. Στην Ελλάδα όμως τι γίνεται, κύριε Μαυρωτά, στο θέμα της ακροδεξιάς και του κακώς νοούμενου πατριωτισμού? Εγώ νομίζω ότι αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες, θα λέγα όχι μόνο τις τελευταίες μέρες, τους τελευταίους μήνες μετά από την διαπραγμάτευση με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ότι υπάρχει, ας το πούμε, πάλι μία έξαρση, θα λέγαμε, ενός εσωστρεφούς πατριωτισμού, δηλαδή ότι να κλειστούμε λίγο στο καβούκι μας, δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι, εμείς έχουμε αυτές τις, πώς το λένε, τις παραστάσεις, αυτές τις ιδέες, αυτές τις απόψεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ενισχύονται λίγο πολύ οι πιο έτσι εθνικιστικές δυνάμεις, και ξέρουμε ποιες είναι αυτές μέσα στη Βουλή. Και το ζητούμενο είναι πώς αυτό θα ανακοπεί, γιατί άμα πάει προς τα εκεί η ατζέντα και εν ώψη των επόμενων εκλογών, θα είναι ένα βήμα πολλές δεκαετίες πίσω για τη χώρα μας. Κάτι που νομίζω είναι το τελευταίο πράγμα που θα χρειαζόμαστε να κάνουμε, δηλαδή προεκλογική εκστρατεία με όρους εμφυλίου. Ναι, βέβαια υπάρχουν και κάποια γεγονότα. Η Τουρκία, για παράδειγμα, προκαλεί. Αυτό είναι πάγια τακτική της Τουρκίας. Δηλαδή το θέμα της των προκλήσεων, της δημιουργίας γκρίζων ζωνών, των παρενοχλήσεων απέναντι στα κυριαρχικά δικαιώματα είτε της Κύπρου είτε της Ελλάδος, νομίζω ότι είναι μια πάγια τακτική της Τουρκίας, την οποία μέχρι τώρα μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε βασιζόμενοι και στη δική μας την αποτρεπτική ισχύ, αλλά κυρίως στο διεθνές δίκαιο πάνω στο οποίο πατάμε, και βέβαια και στις συμμαχίες που κτίζουμε. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αύριο θα έχουμε ολομέλεια της Βουλής, θα ξεκινήσει η Επιτροπή το έργο της. Ποια σημεία θεωρείτε ότι είναι τα πιο σημαντικά, κύριε Μαυρωτά? Η συνταγματική αναθεώρηση είναι η κατεξοχήν κοινοβουλευτική διαδικασία η οποία χρειάζεται συνενέσεις. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο θα μπούμε και εμείς με τις δικές μας προτάσεις σε αυτό τον διάλογο. Ήδη έχουμε δει την πρόταση από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την κυβέρνηση, κάποια σημάδια από τη Νέα Δημοκρατία, από το κίνημα αλλαγής. Την Τετάρτη θα παρουσιάσουμε και εμείς τα δικά μας σημεία. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημεία στα οποία υπάρχουν συγκλήσεις μεταξύ των διαφόρων κομμάτων, σε αυτά που στη ρητορική που υπάρχει. Υπάρχουν σημεία που χρειάζονται αναθεώρηση, αλλά θα πρέπει να τα βάλουμε κατά τη γνώμη μου όλα στο τραπέζι, να μην κάνει δηλαδή μια επιλογή από το μενού η κυβέρνηση μόνο αυτά που εκείνη θεωρεί, αλλά να ακούσει και την αντιπολίτευση, όπως για παράδειγμα το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένα βήμα. Ναι. Για την ουσιαστικά την αναβάθμιση και των δημόσιων πανεπιστημίων, γιατί θα υπάρχει δηλαδή θα δράσει συμπληρωματικά και θα υπάρχει μια άμυλα, ένα μέτρο σύγκρισης ώστε να βελτιώνονται και τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς να χάνουμε και παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό για να πάνε να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή καθηγητές, επιστήμονες, ερευνητές που πηγαίνουν να σπουδάσουν εκεί, γιατί δεν έχουμε θέσεις εργασίας αντίστοιχες στην Ελλάδα. Γενικά το άρθρο 16 και την αναθεώρησή του, το ποτάμι την έχει ψηλά στην ατζέντα, όπως έχει στην ατζέντα. Τώρα σε αυτό συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία, και υπάρχει και ένα ζήτημα. Και με το Κινάλ και με τους ΑΝΕΛ. Γιατί αυτό λένε και το Κινάλ και η ΑΝΕΛ σχετικά με το άρθρο 16. Βέβαια στη Νέα, ήθελα να σας ρωτήσω ότι υπάρχει ζήτημα αν θα πρέπει να συνεργαστείτε με ένα κόμμα ακόμα και πριν από τις εκλογές, αν δηλαδή πρέπει να πείτε με ποιον θα συνεργαστείτε μετά τις εκλογές. Ναι. Έχουμε πει στο συνέδριο που τελείωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το ποτάμι θα ακολουθήσει μια αυτόνομη πορεία μέχρι τις εκλογές, δηλαδή θα κατέβει με δικά του ψηφοδέλτια στις εκλογές, έχοντας κάποια σημεία τη δική του ατζέντα, τα 7 σημεία που έχουν να κάνουν με το βασικό στίγμα του ποταμιού, δηλαδή το μέτωπο απέναντι στο κομματικό κράτος και στο πελατειακό κράτος, η παιδεία του 21ου αιώνα χωρίς ιδεολειψίες και κομματοκρατία, η ενίσχυση της μεσαίας τάξης ως βασικό μοχλό ανάπτυξης, όλα αυτά δηλαδή
δηλαδή που αποτελούν τη βασική ατζέντα και την έχει υπερασπιστεί το ποτάμι αυτά τα 3,5-4 χρόνια ναι. στη Βουλή, αυτό θα είναι ο βασικός μας κορμός. Αυτά θα υπερασπιστούμε χωρίς να ετεροπροσδιοριζόμαστε και να λέμε με ποιον θα πάμε, που είμαστε πιο κοντά, με ποιον θα συμμαχήσουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο καθαρή τακτική που μπορούμε να έχουμε απέναντι στις εκλογές, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι του μεσαίου χώρου που θέλει να ακούσει τι λες και όχι με ποιον θα πας. Γιατί αυτό Μάλιστα. είναι κατά τη γνώμη μου το βασικό διακύβευμα των εκλογών και πρέπει πολύ καθαρά να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Κύριε Μαυρωτά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και καλή σας μέρα. Καλημέρα.